Με πολλούς άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας έφτασε χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η Beyoncé σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου και διανυκτέρευσε. Η τραγουδίστρια μπήκε από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τους δημοσιογράφους και τους θαυμαστές της. Δεν κατάφερε όμως να το σκάσει και από την κάμερα του Star. Είναι καρέ-καρέ η είσοδος της Beyoncé σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας από την πίσω πόρτα, λίγη ώρα μετά την άφιξή της στη χώρα μας με το προσωπικό της Learjet. Εδώ, στο πρώτο είναι. Στο πρώτο. Με μαύρα γυαλιά. Με το αυτοκίνητο που βλέπετε πίσω μου, η Beyoncé έφτασε στις 11.30 το βράδυ εδώ σε ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία του Συντάγματος, συνοδευόμενη από δύο ακόμη αυτοκίνητα μέσα στα οποία υπήρχε η προσωπική της ασφάλεια. Η ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής κάθεται στο πίσω κάθισμα ακριβώς πίσω από τον συνοδηγό. Δίπλα της η βοηθός της, η οποία κρατά τσάντες με προσωπικά αντικείμενα της τραγουδίστριας. Βγαίνει πρώτη από το πολυτελές όχημα, προκειμένου να μπερδέψει τους δημοσιογράφους και να δώσει χρόνο στους άνδρες της ασφάλειας να καλύψουν από κάθε πλευρά τη μεγάλη στάρ. Beyoncé. Beyoncé, welcome. Απλά ντυμένη, φορώντας ένα κολλητό τζιν, μαύρες ψηλές μπότες, ένα γκρι μπλουζάκι αλλά και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Beyoncé κατέβηκε από το αυτοκίνητο και περπάτησε μέχρι την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου, καθώς ήθελε να αποφύγει τους θαυμαστές αλλά και τους δημοσιογράφους. Beyoncé, welcome! Άτακτο, όμως άτακτο το κορίτσι, όπως ακριβώς λέει και στο τραγούδι του. Ξέρετε τι έκανε για να μας πιάσει τον ύπνο? Μόνο το Star θα σας αποκαλύψει. Έστειλε ένα άλλο ίδιο αυτοκίνητο στην κεντρική είσοδο, όπου επικρατούσε παντζουρλισμός από φωτορεπόρτερ και θαυμαστές, με μια Beyoncé γελατζή. Μόλις έφτασε η Beyoncé, έτσι λένε τουλάχιστον, μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο με τα φημένα τζάμια, είναι Beyoncé. Κάποιος καλύπτει το κεφάλι. Αλλά το κασκόλ κάλυπτρο αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Η Beyoncé δεν είναι τόσο κοντή. Α, ωραίο κολπάκι, μπράβο σας. Δεν είναι Beyoncé, παιδιά, αυτή είναι λευκή. Αυτή είναι λευκή. Αυτά τα κολπάκια των μεγάλων στάρ, εμείς τα παίζουμε στα δάχτυλα και αυτό κάνουμε ντου από παντού. Okay. Παιδιά, μήπως την έχουν στο πολπαγκάζ. Η Beyoncé μπήκε από πίσω ένα χειροκρότημα. Έλα. Μην ανησυχείτε, το Star ήταν εκεί. Υπήρχε περίπτωση να το χάσετε?